Έχει ανακύψει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα, μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών, παιδιά. Διαβάζω ότι έχουμε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που άσκησε το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Αθήνας σε βάρος 23 προσώπων που σχετίζονται με τη σύμβαση που υπογράφηκε το 2014, γνωστή ως Σύμβαση 717 του ΟΣΕ, για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Λοιπόν, είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την Εισαγγελία, με συγχωρείτε, για την υπόθεση, που λέει μεταξύ άλλων ότι οι εισαγγελείς κίνησαν ποινική δίωξη χθες εις βάρος 23 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 18 δημοσίων υπαλλήλων, για εγκλήματα σχετιζόμενα με την εκτέλεση συμβάσεων για το έργο ανάταξης και αναβάθμισης του συστήματος σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και όλο το υπόλοιπο, που θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει περάσει στα ψηλά. Θα το συζητήσουμε αμέσως και ευχαριστώ γι' αυτό την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Νιφλή. Να είστε καλά. Θα μας βοηθήσετε πρώτα απ' όλα με τα νομικά σας φώτα, τη διαδικασία που ακολουθείτε έπειτα από αυτό, γιατί δεν ακούω τίποτα μετά την ανακοίνωση αυτή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Δηλαδή, εδώ ασκούνται κακουργηματικές διώξεις, αλλά δεν κουνιέται φίλο. Κύριε Νιφλή, η σημερινή εξέλιξη ξεμπροστιάζει τη Νέα Δημοκρατία και τα μέλη και τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην διερευνηθεί η υπόθεση. Ξεμπροστιάζει επίσης και όλη την κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, που καταψήφισε την πρόταση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε πολλαπλές ποινικές διαδικασίες για εγκλήματα και από τη μία πλευρά υπάρχει η ανάκριση ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή στη Λάρισα. Ναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η ποινική διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκ τρίτου υπάρχουν και άλλες δικογραφίες ανοιχτές και αρκετές έχουν, όπως μαθαίνω, διαβιβαστεί στη Βουλή. Και ενώ εγώ από την πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 23 Νοεμβρίου, κοντεύουμε 20 μέρες, από τις 23 Νοέμβρη ζήτησα όλο αυτό το υλικό που βρίσκεται στη γραμματεία του Προέδρου της Βουλής να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή, διότι αυτά έχουν διαβιβαστεί σε μεγάλο βαθμό στη Βουλή, βρίσκονται δηλαδή στη διάθεση των βουλευτών και η Εξεταστική σφυρίζει αδιάφορα δια του Προέδρου της και κάνει όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και τις καθυστερήσεις προκειμένου να μην συνεδριάσει ποτέ επί της ουσίας. Γιατί αν ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης, πρέπει πρώτον ο κύριος Στασούλας να διαβιβάσει όλες αυτές τις δικογραφίες που τις κρατάει στο σιρτάρι και είναι σε αυτές και η δικογραφία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και άλλες δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί και αφορούν και μηνύσεις των θυμάτων και άλλου είδους διαδικασίες. Και οφείλει επίσης να καλέσει πρώτα-πρώτα τους εμπλεκόμενους υπουργούς, με πρώτον τον κύριο Καραμανλή και φυσικά δεύτερο τον κύριο Μητσοτάκη ως υπεύθυνο πρωθυπουργό. Να ρωτήσω μόνο το εξής και ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτό όσον αφορά στο επί της διαδικασίας περί της διερεύνησης αντικείμενο. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι μιλάει για το από το 2014 πιάνει. Δηλαδή αν πάμε στην ουσία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εννοώ ότι είναι και οι προηγούμενοι υπουργοί. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο που ψήφισαν την εξαίρεση μου ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία? Αυτό νομίζω ότι είναι τυχαίο. Είναι προφανές ότι έχουμε εμπλεκόμενους, κατά τη γνώμη μου, και περισσότερων κυβερνήσεων. Το 2014 έχει συναυθεί η επίμαχη σύμβαση που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Αλλά για την κατάσταση των σιδηροδρόμων και των δικτύων και των μεταφορών είναι υπεύθυνες οι κυβερνήσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες. Έτσι, γι' αυτό και σωστά ερευνάται η υπόθεση σε βάθος χρόνου. Αλλά δεν μπορεί να παραπέμπουμε στις ελληνικές καλένδες την εξέταση του σήμερα και του πιο πρόσφατου, για να λέμε ότι θα εξετάσουμε
πράγματα θεωρητικά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή, επειδή διαβάζω για να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, εδώ μιλάμε για τις διώξεις που ασκούνται και αναφέρεται 14 δημόσιοι υπάλληλοι κατά 14 δημοσίων υπαλλήλων της ΕργοΣΕ για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις της ΕργοΣΕ. 4 δημοσίων υπαλλήλων της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών. 5 νομίμων εκπροσώπων και υπαλλήλων της Αναδόχου Κοινοπραξίας για ηθική αυτουργία, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, άντε και ασκείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο δρόμος που παίρνει πέραν της πολιτικής διαχείρισης που μας την αναπτύσσετε τώρα, ποιος είναι? Ο δρόμος καταρχάς είναι πρωτίστως ποινικός και γι' αυτό λέω ότι είναι εκτεθειμένη η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά και ο κ. Στασούλας, διότι δείχνουν, αποδεικνύεται εν ρηπεί οφθαλμού ότι ενώ οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές λένε ότι υπάρχει ποινικό αδίκημα και μάλιστα κακούργημα και μάλιστα πολλά κακουργήματα, εκείνοι μονή διπλή έχουν πέσει, όχι μόνο για να μην διερευνηθούν τα ποινικά αδικήματα, αλλά και για να μην συλλεγεί υλικό που θα οδηγήσει στην διαφώτιση της αλήθειας και στη διαλεύκανση των αδικημάτων αυτών. Και σκεφτείτε τώρα, μου μιλάτε για υπετίους, για υπολόγους εν πάση περιπτώσει, της ΕργοΣΕ. Για σκεφτείτε ότι 2 από τα 9 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής που γνωμοδότησε χωρίς αρμοδιότητα την εξαίρεσή μου είναι στην υπεράσπιση ενός κορυφαίου στελέχους της ΕργοΣΕ, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του κυρίου Δίνη. Για σκεφτείτε πόση διαπλοκή. Για μισό λεπτό, γιατί αυτό που λέτε έχει σημασία. Το λέω αυτό επειδή το συζητήσαμε και την επόμενη μέρα της εξαίρεσής σας. Η εξαίρεσή σας έγινε, ή τέλος πάντων ψήφισε η εξεταστική, με δεδομένο ότι εσείς υπερασπίζεστε οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Τώρα λέτε ότι υπάρχουν και συνήγοροι άνθρωποι που εκπροσωπούν εμπλεκόμενους σε αυτήν την ιστορία. Τα δύο μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, που δεν έχει καμία αρμοδιότητα βέβαια, αλλά για το οποίο, στο οποίο ζήτησαν γνωμοδότηση οι νεοδημοκράτες ουσιαστικά, έχοντας προεξοφλήσει μια γνωμοδότηση την οποία ζήτησαν. Τα δύο μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο ένας είναι συνήγορος υπεράσπισης του πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕργοΣΕ, του κυρίου Χρήστου Βίνη, γαλάζιου παιδιού, της γαλάζιας παράταξης οικογένειας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και ο έτερος έχει κάνει νομική γνωμοδότηση στον ίδιο κατηγορούμενο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι δυνατόν. Βλέπετε ότι εδώ η συγκάλυψη αλλά και η συμπαιγνία έχει φτάσει στο κόκκινο. Και εμένα αυτό που μου προξενεί κατάπληξη και μεγάλη αγανάκτηση, κύριε Νυφλή, είναι ότι εδώ δεν υπολογίζουν ότι υπάρχουν 57 νεκροί, εκ των οποίων πάρα πολλά είναι μικρά παιδιά, μετέφηβοι, φοιτητές, νεαρά παιδιά που κόπηκε το νήμα της ζωής τους με τον πιο άγριο και άδοξο τρόπο. Πάρα πολλοί είναι εργαζόμενοι, από αυτούς που προειδοποιούσαν ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο δυστύχημα. Υπάρχουν πραγματικά, η κάθε μία ζωή που χάθηκε είναι ιερή και κάποιοι νομίζουν ότι με αυτές τις ζωές μπορούν να παίζουν. Για μένα, κύριε Νυφλή, τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών, αυτό το οποίο απέδειξε είναι ότι η διαφθορά σκοτώνει. Η διαφθορά σκοτώνει. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα και οι οικονομικές συνέπειες της διαφθοράς. Ναι, ναι. Η διαφθορά οδηγεί εκεί ακριβώς όπου κατέληξαν οι αμαξοστοιχίες στις 28 Φλεβάρι. Ναι. Και αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ένα μάθημα συνολικά στους πολιτικούς υπαίτιους. Εμένα πραγματικά με αναστατώνει τρομερά το ότι είναι τόσο αδίστακτοι και αμετανόητοι που προσπαθούν πάνω σε 57 ζωές και στις οικογένειες και στους επιζώντες που και αυτοί ζουν ένα φοβερό εφιάλτη, πάνω λοιπόν σε αυτή τη φοβερή τραγωδία που είναι έγκλημα, προσπαθούν παρόλα αυτά να συγκαλύψουν, να συσκοτήσουν και να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Δεν είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος ενορχίστρωσε μέσα στην Επιτροπή και εκπροσώπησε όλους για να πει να βγω εγώ, σήμερα λέει «Α, τελικά δηλώνω αποχή». Ναι. Δεν είναι αποκαλυπτικά αυτά τα πράγματα την ώρα που οι γονείς έρχονται στη Βουλή και θα είναι και στο Σύνταγμα και θα είμαι μαζί τους σήμερα, διαδηλώνοντας τι?
ότι δεν θέλουμε συγκάλυψη, απαιτούμε αλήθεια και δικαιοσύνη και τιμωρία. Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε για δικαιοσύνη. Εσείς στο μεταξύ, ρωτώ για το πρακτικό του θέματος, έχετε ορίσει άλλον βουλευτή στην εξεταστική? Εγώ, επειδή όπως ξέρετε έχω μία, πώς να το πω, πυκνή δικηγορική και νομική εμπειρία. Έτσι. Δεν έχω νομιμοποιήσει την απόφαση εξαίρεσής μου. Έχω δηλώσει ότι είναι άκυρη και αποδεικνύεται μέρα την ημέρα ότι είναι άκυρη. Επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα ότι δήθεν περιμένουν να ορίσει η Κωνσταντοπούλα την καταστάτη και δεν ορίζει. Έχω δηλώσει ότι μέχρι να διαλευκανθεί η ακυρότητα και μέχρι να μου απαντήσει ο πρόεδρος της Βουλής, θα με αναπληρώνει στην Επιτροπή η εξαιρετική βουλευτής μας, η Έλενα Καραγεωργοπούλου. Έχω όμως επίσης δηλώσει ότι αυτό είναι προαίρεση και δικαίωμα των κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν θέλει την Κωνσταντοπούλου, να υποχρεώνει την πλεύση ελευθερίας να ορίζει όποιον θέλει η Νέα Δημοκρατία. Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.